Καλησπέρα παιδιά, check τεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα καινούριο unboxing, μια ακόμη ευγενική προσφορά του PC Lab Wind Limnos. Ευχαριστώ τα παιδιά που μου το έδωσαν για να το δούμε. Έχουμε δει το μικρότερο αδερφάκι του που σας έκαναν τις προάλλες. Αυτή τη φορά το τακέντα, αυτή τη φορά θα δούμε το Hojo, το Element Hojo, το οποίο είναι ένα ζευγάρι, βασικά ακουστικά, headset. Έχουν πάρα πολύ όμορφη σχεδίαση. Λοιπόν, βλέποντας έχει deep bass και μπορώ να επιβεβαιώσω και το προηγούμενο το μοντέλο του το bass, όπως είναι πάρα πολύ καλό. Έχουν 180 μοιρών adjustable microphone. Τι άλλο έχουν? Έχουν soft leather earpads, inline controller. Έχουν και controller σχεδιασμένο που είναι πάρα πολύ βολικό. Από τη χρήση που έκανα στο προηγούμενο μοντέλο, στο τακέτα, πραγματικά μου βάλεσε πάρα πολύ που είναι επάνω ενσωματωμένο στο διακόπτης. Αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. Για μη χρονοτροφόνο το κουτί δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Τα συγκεκριμένα, πριν να προχωρήσουμε, λειτουργούν στα 62 dB, συν 3 dB, 2,2 kΩ. Η διάμετρος του speaker είναι 50 mm, 32 ohm impedance. Τι άλλο έχουμε? Frequency response από 20 έως 20.000 Hz, max input power 30 mW, sensitivity είναι 105 dB συν 3. Και το καλώδιό του είναι περίπου στα 2,2 μέτρα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτάκι μας. Πάμε να το δούμε στα γρήγορα, να δούμε τι παιχνίδι έχει μέσα. Κάτι άλλο δεν έχει εδώ. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι. Όμορφο πακέτο, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πιο πολύ αυτή τι έχει μέσα. Εδώ πέρα, ας ξεκινήσουμε από το τι βλέπουμε πρώτα. Ο σχεδιασμός τους. Αυτά εδώ είναι τα Hojo Element. Βλέπουμε ότι αποτελείται από ένα πλαστικό εδώ πάνω ζεύγος και rest, το οποίο όπως βλέπετε είναι με κορδόνι ακριβώς όπως είναι τα Siberia. Βλέπουμε ότι έχουμε, πριν να προχωρήσω να σας δείξω και το υπόλοιπο, ας δούμε λίγο το καλώδιο του, είναι ακριβώς το ίδιο με το τακέντα, δεν αλλάζει κάτι. Εδώ πέρα η μοναδική διαφορά ότι υπάρχει αυτό εδώ το πλαστικάκι, το οποίο μπορούμε να το προσαρμόσουμε για να το τακτοποιήσουμε κάπου. Έχουμε ένα jack 3,5 για τον ήχο, για το μικρόφωνο, ένα jack για, βασικά αυτό είναι για τα ακουστικά, αυτά είναι για τα ακουστικά, αυτό είναι για το μικρόφωνο και αυτό εδώ είναι για να παίρνει το, να ανάβει το λεντάκι των ακουστικών. Σας έδειξα ήδη ότι έχει αυτό το rest πάνω από το κεφάλι, στο πάνω μέρος των ακουστικών. Από το πλάι, από το αριστερό, από το δεξί μάλλον, συγγνώμη, ακουστικό, έχουμε αυτή την ωραία σχεδίαση. Εδώ πέρα είναι μεταλλικό αυτό εδώ. Το υπόλοιπο, το κόκκινο όλο αυτό και το μαύρο είναι πλαστικό. Έχουμε εδώ τα LED τα οποία και θα ανάβουν προφανώς. Σας τα βάλω να τα δείτε. Από την άλλη πλευρά έχουμε ακριβώς την ίδια σχεδίαση και το μικρόφωνο, το οποίο, αν και να σας πω την αλήθεια, έλεγε ότι είναι 180 μοίρες περιστρεφόμενο, είναι στερεοποιημένο εδώ πέρα. Είναι ακριβώς το ίδιο μικρόφωνο με τα τακέντα. Το εσωτερικό τους. Το εσωτερικό τους βλέπουμε πολύ καλά ότι είναι, καταρχήν πρώτα απ' όλα το μαξιλαράκι που τα αποτελεί είναι λίγο πιο μαλακό από ότι στα τακέντα, είναι δερματίνη, και στο μέσα έχουμε φασμάτικη επένδυση με αυτό το εξαγωνικό πλέγμα. Είναι αρκετά βαριά και στιβά ακουστικά. Πάνω βλέπουμε το λογότυπο τους, Hojo, σας το γυρίσω να το δείτε ακριβώς, Hojo HD1100G. Είναι αρκετά στιβαρά και βαριά ακουστικά, δηλαδή όπως και τα προηγούμενα που είχα δείξει, ήταν πραγματικά και είχα εντυπωσιαστεί από αυτά. Η ποιότητά τους για τα χρήματά τους είναι από άλλο πλανήτη. Η ποιότητα του ήχου, του ήχου τους ικανοποιητική. Να σας αναβάλω να δείτε κιόλας το λεντάκι, ελπίζω να λειτουργήσει αμέσως. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι. Ανάβει πάρα πολύ όμορφα, έχουν πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμό. Να σας πω την αλήθεια, είναι ο σχεδιασμός τους λίγο πιο όμορφος, μάλλον πολύ πιο όμορφος από τα κέντρα που είναι λίγο πιο μονοκόμματα.
Τα συγκεκριμένα βγαίνουν παιδιά στα 25 ευρώ. Θα βάλουμε να ακούσουμε, θα βάλω μάλλον να ακούσω να σας πω από ποιότητα αν έχει καμιά διαφορά με το μικρότερο το αδερφάκι. Αυτό είναι το τελευταίο μοντέλο της εταιρείας Element, το πιο μεγάλο. Προφανώς εντάξει εδώ έχει τσαλακωθεί, απλά θα πάρει το σχήμα του κεφαλιού σας, μην στεναχωριέστε, μην το βλέπετε έτσι τριγωνικό. Απλά θέλω να δω πως είναι και στο κεφάλι πως κάθονται. Να σας δείξω σε συνδυασμό, επειδή τα έχω εδώ δίπλα μου, για να δούμε τις διαφορές. Λοιπόν, εδώ πέρα τα αναμένα είναι τα χότσο, εδώ είναι τα τακέντα. Βλέπουμε αισθητή διαφορά στο σχεδιασμό τους. Είναι λίγο πιο μονοκόμματα τα τακέντα. Στα μαξιλαράκια τους, μέσα πως είναι η επιφάνεια. Τώρα πόσο είναι δυνατόν με ένα χέρι να τα κάνω και τα δύο, θα τα κάνω. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι ακριβώς η ίδια περίμετρος σχεδιασμένη μέσα, βλέπετε. Το υλικό τους, σας είπα ότι είναι λίγο πιο μαλακό το υλικό των Hojo από τον Takeda, αν και δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Το μικρόφωνο τους είναι ακριβώς το ίδιο, ακριβώς ο ίδιος σχεδιασμός, δεν αλλάζει κάτι. Μόνο που λίγο εξωτερικά τα Hojo έχουν διαφορετικό μικρόφωνο, τώρα εσωτερικά βασικά όχι, αλλάζει. Αλλάζει, αν και το σχήμα παραμένει ίδιο, το μικρόφωνο των Hojo έχει αυτό εδώ, 5-6 τρυπούλες για να δέχεται ήχο, ενώ τον Takeda έχει μόνο μία τρυπούλα για να δέχεται ήχο. Νομίζω πρέπει να έχει καλύτερη απόκριση και να παίρνει παραπάνω εύρος. Εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το σημείο, βλέπουμε κλασικά πίσω από το αριστερό ακουστικό τη ροδέλα που ρυθμίζει τον ήχο. Να σας πω, αλήθεια, είναι από τα πιο βολικά πράγματα. Το μόνο αρνητικό που είχα βρει στα Takeda ήταν το καλώδιο από αυτήν εδώ την πλευρά, από το μικρόφωνο, το οποίο ακολουθεί τον ίδιο σχεδιασμό και στα Hojo. Είναι ο ίδιος σχεδιασμός και νομίζω ότι ήταν λίγο άβολο αν τα χρησιμοποιείς πολλή ώρα για gaming, στο πώς θα στρίβεις το κεφάλι σου, δηλαδή θα ήταν το μόνο αρνητικό που θα βρίσκα να πω. Είναι πολύ μεγάλο και χοντρό και ποιοτικό το καλώδιο, αλλά είναι τόσο μεγάλο και στερεό, και σταθερό βασικά. Κάτι που το κάνει λίγο δίσκαμπτο, δηλαδή αυτό εδώ προεξέχει καθώς το φορά στο κεφάλι σου, οπότε δύσκολα το περιστρέφεις. Λοιπόν, αυτά εδώ ήταν τα ακουστικά, ελπίζω να σας άρεσαν. Σας βάζω και το αδερφάκι του από δίπλα για να το δείτε. Το καλώδιο πραγματικά είναι αρκετά δίσκαμπτο, η αλήθεια να λέγεται. Αυτά εδώ είναι δίπλα-δίπλα τα ακουστικά. Σε μέγεθος μπορώ να πω ότι είναι λίγο πιο βαριά από τα Takeda, λίγο πιο βαριά. Αυτά εδώ είναι τα Takeda, στα πάρω στην άκρη. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσαν παιδιά τα ακουστικά. Θα σας βάλω λίγο 2 δευτερόλεπτα, θα αλλάξω, θα κλείσω την κάμερα και θα συνδέσω να δούμε πως κάθεται στο κεφάλι και αν είναι άνετο, να σας πω και για τον ήχο. Κλείνω και επιστρέφω στο επόμενο πλάνο. Λοιπόν παιδιά, βλέπουμε πως κάθονται τα ακουστικά. Να σας πω την αλήθεια, είναι αρκετά άνετα στο κεφάλι, δεν με κουράζουν καθόλου. Βλέπουμε, να στρίψω κιόλας λίγο να δείτε πως θα είναι τα φωτάκια, πως ταιριάζουν. Είναι αρκετά όμορφα, αρκετά καλά. Πραγματικά κλείνει, σφραγίζει τους ήχους του περιβάλλοντος, ακούγεται πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ έντονο τον μπάσο του, η ποιότητά τους στον ήχο είναι πάρα πολύ καλή. Πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό value for money για χαμηλά ακουστικά. Σας είχα πει ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ η χαμηλή του τιμή σε σχέση με το τι υπάρχει στην αγορά στα τέτοια χρήματα. Τα συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ποιοτικά. Ο σχεδιασμός τους είναι πολύ όμορφος, βλέπετε στο πλάι και από εδώ και από εδώ τα φωτάκια. Πραγματικά, δεν ξέρω, είναι πολύ εντυπωσιακά. Ειδικά όταν παίζετε βράδυ που είναι όλα σκοτεινά και φέγγει μόνο. Αν και εσείς δεν πρέπει να το δείτε φυσικά, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα αισθητικά. Βλέπετε και από μακριά πως εφαρμόζει στο κεφάλι μου, και εντάξει αυτό είναι λίγο πιο ψηλά είναι η αλήθεια. Αν έχετε πιο μεγάλο κεφάλι, μην στεναχωριέστε, φτάνουν μέχρι πάνω το, βλέπετε εδώ πέρα, φτάνει μέχρι πάνω το pad που έχει εδώ πάνω. Θα πάρει το σχήμα του κεφαλιού, οπότε εντάξει, μη σας αγχώνει το τι έκανε γωνία. Επίσης μετά κινείται, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, οπότε να το ρυθμίσετε όπως θέλετε εσείς. Σας είπα, κουμπώνουν πολύ καλά, ο ήχος τους είναι πάρα πολύ έντονος, ζωντανός.
τον πάσο τους πάρα πολύ έντονο και αυτό, για τα χρήματά τους είναι αρκετά καλά ακουστικά, δηλαδή με 25 ευρώ νομίζω ότι αξίζει κάποιος να τα πάρει. Να σου πω την αλήθεια, τα πακέντα είχαν 18. Αν τα είχα δει τότε, γιατί όταν είχα πάρει τα πακέντα αυτά δεν τα είχα προσέξει, θα έπαιρνα κατευθείαν αυτά. Και κυρίως για το λόγο των αισθητικών, γιατί είναι πολύ πιο όμορφα. Είναι λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερη ποιότητα ήχου, λίγο καλύτερη ποιότητα του μικροφόνου. Και επίσης είναι το αισθητικό κομμάτι που πραγματικά πιστεύω ότι μετράει. Μετράει. Αφού δίνουμε χρήματα, τουλάχιστον να δίνουμε τα χρήματα μας σωστά. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας της Εκτεχνάω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos για την ευγενική τους προσφορά που έκανα να μου τα δώσουν, να τα δοκιμάσω, να τα δούμε μαζί. Θα ήθελα να σας πω ότι έχω κάτω στο description το κανάλι τους στο Facebook, το τηλέφωνό τους και τη διεύθυνσή τους. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους αν θέλετε να τα παραγγείλετε ή όχι. Εγώ πραγματικά το σκεφτόμουν, αλλά με τόσο ακουστικά στο τέλος θα τα κάνω συλλογή. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνουμε κάποιο giveaway αν καταφέρουμε με κάποιο ζευγάρι. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, τσεκτικνάω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επικοινωνήστε με τα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos να τους ρωτήσετε δηλαδή, αν θέλετε κάτι σχετικά με τα ακουστικά, αν θέλετε να το παραγγείλετε, κάνουν παραγγελίες μέσω τηλεφώνου. Όπως και να έχει, είναι πολύ καλά value for money ακουστικά για ένα low budget 25 ευρώ. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, τσεκτικνάω, ελπίζω να σας άρεσαν έτσι όπως κάθεταν στο κεφάλι μου και αισθητικά. Ποιοτικά νομίζω από θέμα ποιότητας θα εντυπωσιαστείτε από το πόσο καλά είναι και πόσο σταθερά και στερεά. Check the now, ήμουν ο Κώστας, θα το πω για πολλαπλή φορά. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.